Κύριε Συντυχάκη, ποιες προτάσεις μπορεί να κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες? Άκουσα και τον κύριο Κουτσούμπα χθες να επιρρύπτει ευθύνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας για απαράδεκτες συμφωνίες. Να υπενθυμίσω καταρχήν ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Πολύ σωστά. Και αυτό γίνεται στη σκιά αυτού του τραγικού πολύ νεκρού ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου. Για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής της, την οποία υλοποίησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα, αναφέρομαι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν και οδηγούν σε τέτοιου είδους τραγικά ναυάγια για να χάνονται ανθρώπινες ψυχές στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Μιλάμε για έναν αποπροσανατολιστικό καυγά που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για το επιχειρησιακό κομμάτι της υπόθεσης, που στην πραγματικότητα προσπαθεί να κρύψει τη συμφωνία τους για την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, το Δουβλίνο 2 και άλλες παρόμοιες συμφωνίες, και στη σταδιακή εξάλληψη της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες και τελικά την εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων. Και όλα αυτά για τις ανάγκες πιανού, για τις ανάγκες του ευρωνησιακού κεφαλαίου, με τον ανοιγό κλίμα της κάνουλας των ροών, όταν αυτό συμφέρει. Άρα εμείς στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία, οι ζωές των ανθρώπων. Και βάζουμε ευθέως το ζήτημα ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των διασωθέντων, για τα ζητήματα της οικογενειακής επανένωσης, ιδιαίτερα για τα συνόδευτα ανήλικα παιδιά, καθώς και να δοθεί άσυλο και τα όποια ταξιδιωτικά έγγραφα σε αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους. Κύριε Συντυχάκη. Βέβαια, η πρόταση του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, κάτι που οι κυβερνήσεις δεν το δέχονταν, ήταν η καταγραφή, η απόδοση του ασύλου ή των εγγράφων που χρειάζονται για να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού τους, να γίνονται μέσα στην Τουρκία. Άλλωστε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε προέρχονται από το Ιράκ, είτε προέρχονται από το Αφγανιστάν και τα λοιπά, όλοι έρχονται στην Τουρκία. Κύριε Συντυχάκη, άρα θα μπορούσε όλη αυτή η ιστορία να είχε εξελιχθεί στην Τουρκία και όχι να θαλασσοκλήσει. Να βάλουμε μία τελεία.